και από τα νερά του Ιωνίου, κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην τεχνητή λίμνη του Περδίκα, στο Δήμο Ιορδέας, όπου είχαμε ένα ατύχημα τις πρωινές ώρες. Αναποδογύρισε μια βάρκα, έχουμε ένα αναγνώμενο. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μαυρίδης. Ζωντανή σύνδεση. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θόδωρε, κυρίες και κύριοι. Από το φράγμα του Περδίκα, την τεχνητή λίμνη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πριν από δεκαετίες, όπου εξελίσσεται ένα ατύχημα, μια δραματική, μια περιπέτεια θα έλεγα, καθώς από νωρίς τα ξημερώματα σήμερα έχουμε έναν αγνοούμενο, ένα 40χρονο, μάλιστα έναν εραστέχνη από τον Σύλλογο Αλιέων Εραστεχνών Ψαράδων της περιοχής. Τώρα, πώς έχει ξεκινήσει η όλη περιπέτεια. Κάποιοι από τους εραστέχνες ψαράδες εδώ της λίμνης του Περδίκα εντόπισαν εντός της λίμνης μία βάρκα η οποία ψάρευε με δίχτυ. Να πούμε ότι το δίχτυ και η επαγγελματική χρήση αλίευσης στην περιοχή απαγορεύεται. Αποτέλεσμα αυτό ήταν να ειδοποιηθεί και ο πρόεδρος του Συλλόγου αλλά και ο θυροφύλακας της περιοχής και να καταγγελθεί το γεγονός. Ήρθαν λοιπόν μέλη του Συλλόγου, ο πρόεδρος αλλά και ο θυροφύλακας της περιοχής, εντόπισαν την παράνομη βάρκα. Οι παράνομοι αλίες διέφυγαν και από εκεί αρχίζει η περιπέτεια του θέματος που συζητάμε. Οι δύο, ο θυροφύλακας και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ανέβηκαν σε αυτήν τη βάρκα που εγκατέλειψαν οι παράνομοι αλίες προκειμένου να συλλέξουν τα δίχτυα αλλά και τα παράνομα ψάρια που είχαν νωρίτερα αλιεύσει. Την ώρα που λοιπόν μάζευαν τα δίχτυα, αυτή η βάρκα την οποία έχουμε δει και που ουσιαστικά μιλάμε για μια σκάφη, για μια πολύ μικρή βάρκα, όχι μεγαλύτερη των 3 μέτρων, αναποδογύρισε με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στο νερό. Για κάποια ώρα συζητούσαν, ήταν ζωντανοί, κρατούσαν από την άκρη της βάρκας, όπως λένε οι μάρτυρες που ήταν μέλη του Συλλόγου στις όχθες, όμως κανείς δεν τους έβλεπε γιατί ήταν σκοτάδι. Μετά από περίπου μια ώρα, ο ένας από τους δύο έπαψε να δίνει σημάδια ζωής. Ο δεύτερος περισυνελέγει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας, όπου είναι καλά στην υγεία του, όμως είναι σοκαρισμένος. Και από εκείνη τη στιγμή, από τα ξημερώματα, ουσιαστικά από τη μία το βράδυ μέχρι και την ώρα που κουβεντιάζουμε, γίνεται αναζήτηση του 40χρονου Προέδρου του Συλλόγου, ο οποίος δεν δίνει σημάδια ζωής. Να σας πω ότι στις έρευνες συμμετέχει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με 3 δίτες, κλιμάκιο επίσης διασωστών από την ΠΕ Καστοριάς με μία εξολένδια και ανθρώπους που ψάχνουν. Επίσης ο Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιεών δια του Προέδρου του και άλλους επαγγελματίες με δικό τους σκάφος και αυτοί ψάχνουν εδώ στην τεχνητή λίμνη του Περδίκα χωρίς αποτέλεσμα. Είναι μια τραγική ιστορία. Υπάρχουν συγγενείς στην όχθη που περιμένουν κάποιο αποτέλεσμα και όλοι ελπίζουν στο θαύμα. Είναι αρκετές ώρες, τα νερά είναι κρύα και τα πράγματα δυσκολεύουν όσο περνά ο χρόνος και είναι πάντα εις βάρος στο να έχουμε μια καλή έκβαση. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα τον Μαυρίδη. Δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Κώστα? Να πω μόνο μια φράση, ότι δυστυχώς η λίμνη του Περδίκα είναι μια απονεμένη ιστορία. Είναι ένα αξιοθέατο που δέποτε αξιοποιήθηκε. Υπάρχουν εδώ αλιείς που κάνουν το χόπι τους. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και αυτές οι παράνομες ενέργειες που τις καταδικάζουν όλοι, αλλά κανείς δεν βάζει φρένο σε αυτή τη δραστηριότητα. Ναι, είναι μια τεχνητή λίμνη όμως που έγινε από τη ΔΕΗ, έτσι δεν είναι, Κώστα? Αλλά παρουσιάζει ρηγματώσεις στον πυθμένα της. Αυτό και διαρροές. Και διαρροές, έτσι. Και αυτό ίσως δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα.